Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Βόλιο, όπου ο Φίνικας Γκρεμαστή αγωνίστηκε εδώ στο νησί. Πείτε μας έτσι δύο λόγια. Η διαμονή μας αρχικά στο νησί ήταν εξαιρετική και η φιλοξενία στο γήπεδο ήταν επίσης. Προσπαθήσαμε πολύ να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν τα καταφέραμε να νικήσουμε, αλλά πήραμε πολλές εμπειρίες. Καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε να δουλέψουμε και πιστεύω ότι πήραμε πολλά από αυτό το ταξίδι. Είναι το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα δική μας έκανε ένα παιχνίδι στην κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος, κάτω από 21, όπως το λένε, κάτω από 21 δηλαδή, όπως το λένε εδώ, στο Βόλι. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να μπούμε μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, καθώς οι υποχρεώσεις μας στην περισσότερη περίοδο τελείωσαν κοντά στο Μάρτιο-Απρίλιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο διάστημα που περάσαμε έξω από το γήπεδο και γενικά ήταν ένα μικρό τεστάκι για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη χρονιά που ξεκινάει τώρα στη σάλα. Έχουμε μέσα στην ομάδα παιδιά τα οποία είναι τελειόφοιτοι και η προετοιμασία τους γενικότερα για τα παιχνίδια δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Άλλωστε, ο βασικός του στόχος είναι τώρα οι πανελλήνιες εξετάσεις. Απλώς έρχονται μερικές κάποιες προπονήσεις λίγες, προκειμένου να μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά γενικότερα φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι ανταποκρίνονται τα παιδιά γενικότερα στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Και φυσικά είχαμε και την δυνατότητα, καθώς ο αντίπαλος είχε διαφορά δυναμικότητα από εμάς, να δώσουμε την ευκαιρία και σε μια επόμενη γενιά που ετοιμάζουμε, πιο μικρά παιδιά, τα οποία θα στελεχώσουν τα παιδικά και το τμήμα των Παμπέδων και ότι και αυτοί θα ξεκινήσουν στο προσεχές μέλλον της προπαθήσεις του παιδιού. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε και αυτά τα παιδιά, να μπουν στο γήπεδο, να δουν πώς είναι το παιχνίδι, να το γνωρίσουν σιγά-σιγά για να μπορούν να βοηθήσουν στα δικά του παιδιά. Thank you.